της ΔΕΟΥΣ σε στιγμές στο Ρέθυμνο γιορτάζει την 82η επέτειο από την ιστορική μάχη της Κρήτης. Μία μάχη που χάρη στην ανδρεία και την αυτοθυσία του κρητικού λαού καθόρισε την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τεινάζοντας στον αέρα τα μεγαλεπίβολα σχέδια του Γερμανού κατακτητή. Εκπρόσωποι αρχών, φορέων, συλλόγων, απόγονοι των ηρώων και άλλοι πολίτες βρέθηκαν το μεσημέρι στο Μνημείο Πεσών των Ελλήνων και Συμμάχων στα Μισήρια Ρεθύμνου για να αποτίσουν φόρο τιμής. Όμως ο κρητικός λαός είπε όχι στον ναζισμό και βεβαίως αγωνίστηκε με πολύ σθένος προκειμένου να είναι η πατρίδα μας και σήμερα ελεύθερη. Ήρθαμε λοιπόν να αποτίσουμε φόρο τιμής στους προγόνους μας για να χαιρόμαστε σήμερα την Ελλάδα και ελεύθερη αλλά και την δημοκρατία μας. Όλοι είμαστε περήφανοι που είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Τους ήρωες όμως δεν τους τιμούμε λόγια. Τους τιμούμε με έργα και κυρίως τους μιμούμεθα. Αν χρειαστεί και όταν χρειαστεί. Έχουμε ηθική υποχρέωση να τιμούμε τη μάχη της Κρήτης και τις κτηνώδεις εκτελέσεις που έγιναν. Έλα, έλα. Φέτος, ανάμεσα στις τιμητικές διακρίσεις που απένει με το Σωματείο Ρεθυμνίων Πληγέντων κατά τη ναζιστική κατοχή, ήταν και προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου Γεώργιο Πατεράκη, ο οποίος παρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία της άρνησης εγκλημάτων του ναζισμού σε βάρος του κρητικού λαού, το γερμανό ακαδημαϊκό και συγγραφέα Χάινς Ρίχτερ. Και είναι ντροπή για τη Γερμανία που 8 δεκαετίες μετά αρνείται να αναλάβει την ευθύνη, την ιστορική της ευθύνη και να δικαιώσει τη μνήμη των σφαγιαστέντων, αρνείται να εκφράσει την έμπραχτη μεταμέλειά της για τα εγκλήματα που διέπραξε το Τρίτο Ράιχ. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε και επίσης να διδάξουμε στα παιδιά μας, είναι οι επιπτώσεις που είχαν τα ολοκαυτώματα που κάνανε οι Γερμανοί στην Κρήτη, δηλαδή οι τραγικές συνθήκες που αφήσανε πίσω τους στους όποιους επιζώντες και επιζήσασες, κάτω από ποιες συνθήκες κατάφεραν στη συνέχεια να επιβιώσουν. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο θα κορυφωθούν το μεσημέρι της Κυριακής στη σχολή Δοκίμωνα στη Φυλάκων.